Ο φακός του Καλυμνός Νιούς βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του αθλητικού σωματείου Άτλαντας που ασχολείται με το Taekwondo και σε όποιες διοργανώσεις πηγαίνει μας φέρνει πολλά μετάλλια. Μικέ μου, καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς. Το προηγούμενο Πάρσοβο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα το Πανελλήνιο Κύπελλο Κωνσταντίνος Θωμαίδης με συμμετοχή 1.300 αθλητές από 160 συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Εκεί πήραμε μέρος με 13 παιδιά, 11 κορίτσια, 2 αγόρια και κατακτήσαμε 5 μετάλλια. 2 χρυσά, 1 σημαίνιο, 2 χάλκινα. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή δεν υπάρχει, Μικέ μου, αθλητική διοργάνωση που να παίρνει μέρος ο Άτλαντας και να μην γυρίσετε με μετάλλια. Δεν είναι ακριβώς έτσι, απλά προσπαθούμε. Πώς δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν πήγατε σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μας έφερες μετάλλια. Την εβδομάδα, ναι, πήγαμε και ένα μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω ότι η αποστολή της ομάδας ήταν πόσα παιδιά, 13. 13 παιδιά, πήραμε 5 μετάλλια. Εντάξει, μην περιμένουμε να φέρουμε και 13 μετάλλια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μεγάλη διοργάνωση. Ακριβώς. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτή τη συγκομιδή των μεταλλίων μας. Και επίσης τα παιδιά τα οποία πήραν μέρος για πρώτη φορά πήραν πολύτιμες εμπειρίες, ώστε του χρόνου να είναι πάρα πολύ καλύτεροι να κατακτήσουν κάποια μετάλλια. Αυτός είναι και ο στόχος των αγώνων. Παιδιά να παίρνουν μετάλλια, παιδιά να παίρνουν εμπειρίες. Θα μου επιτρέψεις τώρα να γνωρίσουμε τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια. Πάμε να γνωρίσουμε τις πρωταθλήτριες. Μαρία Κουλιανού και πήρα χρυσό μετάλλιο. Ειρήνη Βαζανέλη, πήρα ασημένιο μετάλλιο. Βίγκη Ντίδη και πήρα χρυσό μετάλλιο. Αγγελική Νιστάζου και βγήκα τρίτη θέση. Ευδοξία Κουλιανού και πήρα χάλκινο. Πάμε να γνωρίσουμε τώρα τις αθλήτριες και τους αθλητές που πήραν μέρος. Με λένε Εμιλία Μουσελή. Με λένε Στεφανία Μουσελή. Με λένε Ολυμπία Μίχα. Με λένε Θάλια Χατζηδάκη. Με λένε Δημήτρη Ανέστη. Με λένε Τσιαουσίδη Χαράλαμπο. Θεοδοσίου Φωτεινή. Θεοδοσίου! Τέλεια! Εμείς τέλος του μήνα, 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου, θα μεταβούμε στο νησί της ΚΟ, ώστε να γίνει ένα διήμερο σεμινάριο με συλλόγους από την Αθήνα και από όλα τα Δωδεκάνησα. Θα έρθει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου, ώστε να κάνουμε προπονήσεις, 2 μέρες και φιλικούς αγώνες. Με πόσα παιδιά, Μικέ? Κάμια 20 παιδιά θα πάμε. Δηλαδή, είστε ένας σύλλογος πολύ πολύ δραστήριος. Δηλαδή δεν επαναπαύεστε σε μία επιτυχία. Πάντα βάζετε στόχους. Εννοείται ότι προσπαθούμε συνέχεια. Είμαστε διαρκή παγρύπνηση γιατί πρέπει τα παιδιά να είναι έτοιμα και συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Μ' άρεσε αυτή η όμορφη λέξη που είπες. Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση. Ναι. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω και όλα τα παιδιά και αν θέλουν να μου κουνήσουν μόνο το κεφάλι. Δεν είναι μόνο ο αθλητισμός της ζωής μας που κάνει πολύ πολύ καλό. Στα μαθήματα τα πάμε καλά, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Άρα θα βάλουμε λοιπόν 2 στόχους. Ο ένας στόχος είναι επιτυχίες με το σωματείο μας και ο δεύτερος να είναι στα μαθήματά μας. Θεωρείται ότι πάνω απ' όλα είναι το σχολείο μας και μετά είναι το αθλητισμός. Αλλά να πούμε ότι όλα τα παιδιά αυτά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή είναι όλοι οι αριστούχοι μαθητές. Τέλεια. Φωνή δυνατή έχουνε, Μικέ μου. Εννοείται. Να μου πούνε το όνομα του συλλόγου έτσι με δύναμη. Πάμε. 1, 2, 3.